Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Τι κάνετε? Καλά. Είστε και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ναι. Να το πούμε αυτό. Γιατί πρέπει να τα λέμε. Να το πούμε και αυτό, αλλά να επικεντρωθούμε στα τρέχοντα. Πάμε λοιπόν να επικεντρωθούμε στα τρέχοντα. Εννοείται πως θα ξεκινήσω από τα τελευταία νέα. Το σκάνδαλο Νοβάρτης μονοπολεί τα συμβαίνοντα στο πολιτικό σκηνικό και αυτά τα συμβαίνοντα έχουν σημάδια ακόμα πιο μεγαλύτερης έντασης και ακόμα πιο έντονης πόλωσης, κύριε Παπαδόπουλε. Κοίταξε, εμείς ζητήσαμε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Ναι. Αυτό όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι το κύριο. Εξάλλου ακόμα και ο ίδιος ο κύριος Λοβέρδος ζητά άρση της ασυλίας του για να προχωρήσει διερεύνηση. Γιατί αυτό δεν είναι το κύριο, κύριε Παπαδόπουλε? Θα σας πω γιατί. Γιατί έχει σημασία να δούμε τη μεγάλη εικόνα, την οποία ζητάμε επίμονα να διερευνηθεί εδώ και αρκετά χρόνια, όχι μήνες, και υπάρχει πεισματική άρνηση. Τι εννοείται? Εμείς ζητήσαμε να κληθούν όλοι οι υπουργοί για να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το τι έχει συμβεί στην πολιτική υγείας και στην πολιτική φαρμάκου όλο αυτό το διάστημα, για να φωτίσουμε μία από τις δύο βασικές πλευρές που έχει σημασία να μας απασχολήσουν. Η μία είναι ποιος διαφθείρει. Δεν είναι μόνο ποιοι πιθανά ή και σίγουρα διαφθείρονται. Αυτοί λοιπόν που διαφθείρουν είναι αυτοί που έχουν κίνητρο να αυξήσουν τα κέρδη τους, να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς σε μια αγορά που προστατεύει και ρυθμίζει το ίδιο το κράτος, όπου και η υγεία και το φάρμακο είναι εμπόρευμα. Άρα εσείς αυτό τι λέτε είναι ότι το μεγάλο σκάνδαλο. Μισό λεπτό. Εσείς λέτε, κύριε Παπαδόπουλο, ότι διαφθείρουν οι επιχειρηματίες, αυτό λέτε? Μα αυτό είναι ολοφάνερο. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης χωρίς Νοβάρτης, ούτε σκάνδαλο Ζήμενς χωρίς Ζήμενς. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε λοιπόν μόνο ποιοι πιθανά τα πήραν από την Νοβάρτης ή παλιότερα ποιοι τα πήραν από τη Ζήμενς. Ναι, αλλά αυτό ξέρετε είναι ταγκό, έτσι. Είναι ένας χορός που θέλει δύο αυτό. Δεν αρκεί η μία πλευρά. Εμείς για τον έναν συζητούν όλοι. Δεν συζητά κανένας για τον άλλον. Για τον που άλλον είναι και η πηγή του προβλήματος. Όχι, δηλαδή, για τον άλλον το βλέπουμε, κύριε Παπαδόπουλο. Ο ένας επιρρύπτει ευθύνες στον άλλον. Αυτό σύμφωνη, γίνεται. Ενώ διαχρονικά. Πριν δούμε τις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, να δούμε ότι ο διαφθορέας λειτουργεί με νόμιμη στήριξη και του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει φορολογικές ελαφρύνσεις. Χρηματοδοτεί, και δεν εννοώ μόνο την Νοβάρτης, εννοώ όλους τους ομίλους φυσικά, και όχι μόνο στο φάρμακο. Μπορούμε να πάρουμε όποιο κλάδο θέλετε, ας πούμε τις τηλεπικοινωνίες, αλλά μια και μιλάμε για το φάρμακο, χρηματοδοτεί συνέδρια και έρευνες επιστημονικές στα ΑΕΗ, όπου από τις οποίες εξαρτώνται σταδιοδρομίες και βιογραφικά των γιατρών, και μετά λέμε πώς θα μπουν περιορισμοί, γιατί δεν τις χρηματοδοτεί το κράτος. Και ταυτόχρονα αυτή είναι η μία πλευρά, δηλαδή η πλευρά του μεγάλου σκανδάλου να είναι η υγεία και το φάρμακο εμπόρευμα, αλλά από την άλλη πλευρά όλη αυτή η σκανδαλολογία βοηθά να κρύβεται η σύγκληση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να φτιάχνεται ένας βολικός ακίνδυνος διπολισμός, ο οποίος μπορεί να οξύνεται φραστικά και να συζητάμε διάφορα περιστατικά, από προσανατολίζει όμως από μια σύγκληση που έχουν οι δύο βασικοί πόλοι στη σφαγή των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ότι έχουν συμφωνήσει δηλαδή σε μια πολιτική μισθών πείνας, περικοπής συντάξεων, κατεδάφιση του ασφαλιστικού και πάει λέγοντας. Ναι. Και αν θέλετε αυτό δεν είναι καινούριο. Ποιος θυμάται που κατέληξε το βατοπέδι, για παράδειγμα, που δέσποζε στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, ή το σκάνδαλο της Siemens που λέγαμε προηγουμένως, ή μια σειρά άλλα σκάνδαλα. Μισό λεπτό. Τώρα όμως χρησιμοποιούνται δηλαδή αυτά ως οχήματα για να δημιουργείται ένα κλίμα πόλωσης, να συζητάμε τον τάδε τον Δίνα που την τάδε μέρα έκανε ή δεν έκανε το χ και το ψ, για να μην μπλέξουμε τώρα στα περιστατικά, και να χάνεται το κύριο. Ότι έχουμε δηλαδή μια λειτουργία αγοράς που θυσιάζει τις ανάγκες μας στο βωμό του κέρδους, και αυτό γίνεται και νόμιμα και παράνομα. Ναι. Και φυσικά να κάνουμε απλά έναν επιμερισμό ευθυνών, ο οποίος αν θέλετε δεν τελειώνει. Σας θυμίζω ότι μόλις χτες ο κύριος Λοβέρδος έλεγε ότι οι ρυθμίσεις, ας πούμε οι ευνοϊκές,
για τα χρέη των ομίλων έγιναν από την προηγούμενη υπουργό του Πασόκ, την ξένο Γιαννακοπούλου, που τώρα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είναι πανεύκολο δηλαδή να αρχίσει ένα γαϊτανάκι που δεν θα τελειώσει παρά μόνο την ημέρα των εκλογών. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε. Εύκολα μπορούσε να σας πει κάποιος αυτό που πολλές φορές έχετε ακούσει ως κριτική στο ΚΚΕ, που είναι τι, ότι επί της ουσίας είστε το ίδιο σκλήροι στην κριτική σας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, όπως και στη Νέα Δημοκρατία, βάζοντάς τους στο ίδιο τσουβάλι. Πάρα πολλές φορές σας το λένε αυτό. Κοιτάξτε, εμείς πριν από τα κόμματα και τα πρόσωπα, ναι, στοχεύουμε σε πολιτικές. Και το ζήτημα είναι ποια πολιτική εφαρμόζεται, πέρα από κόμμα και πρόσωπο. Δηλαδή, είτε μιλάμε για την Γερμανία που η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία... Ναι, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, γιατί κατηγορείται, θα σας ρωτήσει κάποιος. Η Νέα Δημοκρατία άσκησε διακυβέρνηση χρόνια ολόκληρα. Άρα έχει εφαρμόσει πολιτικές και όχι και στα δύσκολα ΣΥΡΙΖΑ, χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και το βάζετε από το βάζω γιατί ξέρετε κάτι, το βλέπω τώρα και μπροστά μας όση ώρα μιλάμε, μου στέλνουν μηνύματα οι ακροατές. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν εφάρμοσε, συνέχισε να εφαρμόζει την πολιτική των δύο προηγούμενων μνημονίων που είχαν ψηφίσει τον Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, και όχι απλά δεν ανακούφισε το λαό, τον φόρτωσε με τρίτο μνημόνιο. Και μετά από αυτό τον φόρτωσε με δεσμεύσεις μέχρι το 2060 πολιτική μνημονίου διαρκείας που ακολουθείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι σύμμαχοί του σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία μέχρι τη Γαλλία και την Πορτογαλία, τσάκισαν το λαό. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να έχουμε τις διαμαρτυρίες από τα κίτρινα γυλαίκα μέχρι τις απεργίες στην Ευρώπη, δεν θέλουμε, έχουμε χρόνο να επεκταθούμε, mm-hmm, και συνεργάζονται με τους υποτιθέμενους αντιπάλους τους. Αυτοί δηλαδή με τους οποίους λέει ότι θα αλλάξουμε μαζί την Ευρώπη ο ΣΥΡΙΖΑ, η Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία κυβερνά με την δεξιά Χριστιανοδημοκρατία χρόνια τώρα και προηγήθηκε στην κατεδάφιση των εργατικών δικαιωμάτων, και στην Ελλάδα έχουμε μία αλυσίδα φοροαφέμαξης του λαού και φοροελαφρύνσεων του κεφαλαίου. Χτες μάλιστα διαφημιζόντουσαν οι νέες fast track ρυθμίσεις για να έρθουν οι μεγάλοι επενδυτές με μεγάλες ελαφρύνσεις. Και ξέρετε, αυτοί οι μεγάλοι επενδυτές είναι σαν αυτούς που λέγαμε προηγουμένως, την Novartis και τη Siemens. Για ναι, τέτοιους ομίλους μιλάμε. Και από την άλλη πλευρά έχουμε κατεδάφιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, έχουμε μία συνολική επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, mm-hmm, στην οποία ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει από τη ΔΕΗ μέχρι τα περιφερειακά αεροδρόμια, και η Νέα Δημοκρατία τον στηρίζει στην πραγματικότητα, λέγοντάς το ότι προχωρά αργά και όχι τόσο αποφασιστικά. Ξέρετε, η απάντηση... χορηγός, αν θέλετε, ναι, από τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Μία δύναμη δηλαδή που τον κατηγορεί για αριστερές ιδεοληψίες ακόμα τον ΣΥΡΙΖΑ, τη στιγμή που παίρνει τα εύγια από τον Τραμπ, από τη Μέρκελ και από τους βαβαρούς ακραίους δεξιούς χριστιανοκοινωνιστές. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή η πολιτική αυτή του τρίτου μνημονίου ήταν το τρίτο μνημόνιο, ψηφίστηκε με εξαίρεση βεβαίως το ΚΚΕ, το θυμόμαστε πώς έγινε εκείνο το περίφημο καλοκαίρι από όλα τα κόμματα, άρα θέλω να πω αυτό ήταν δεδομένο το τι θα ακολουθήσει όταν αποφασίστηκε και ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχουμε φτάσει στο σήμερα, το ΚΚΕ πάντα έχει τη συγκεκριμένη θέση και στάση στα συμβαίνοντα και σε σχέση με τα μνημόνια και σε σχέση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και το ερώτημα είναι, εσείς τι λέτε τώρα εν ώψη των ευρωεκλογών και ως υποψήφιος ευρωβουλευτής, κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνουμε με την Ευρώπη? Εμείς λέμε ότι το πραγματικό δίλημα αυτή τη στιγμή είναι αν ο λαός θα συνεχίσει στο σημερινό αδιέξοδο δρόμο, ο οποίος θα απαιτεί συνεχώς θυσίες των αναγκών του για να ανακάμψουν τα κέρδη των ομίλων που συζητούσαμε προηγουμένως, mm-hmm, ή θα οργανώσει την αντεπίθεσή του. Λέμε ότι μπορεί να οργανώσει την αντεπίθεσή την του. Την οργανώνει, τι βλέπετε? Γίνεται σημαντική προσπάθεια. Δεν μηδενίζουμε και πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι, αν θέλετε, μισογεμάτο, mm-hmm, γιατί υπάρχει μια δυναμική στο εργατικό κίνημα με την πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ και των 535 σωματείων που ακολούθησαν
για να δοθεί μια σκληρή μάχη τόσο για τις αυξήσεις μισθών, για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, όσο και για την αντιπαράθεση με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό στην ΚΕΣΕ. Δεν είναι όλα δηλαδή μαύρα. Ήθελα να σας πάω εκεί. Αγωνίζεται ένα κομμάτι του λαού. Ναι, ήθελα και να σας πάω να εκεί. Ξέρετε και ότι... λέμε ακριβώς ότι γι' αυτό το λόγο έχει σημασία να ενισχυθεί το ΚΚΕ, το οποίο προειδοποίησε έγκαιρα για το τι έρχεται όταν οι άλλοι εξαπατούσαν. Σας θυμίζω το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ότι η Ευρώπη αλλάζει, η ελπίδα έρχεται, και είδαμε τι ήρθε αυτά τα 4 χρόνια. Να ενισχυθεί το ΚΚΕ, που είναι εγγύηση για να δυναμώσει πάλι του λαού και να μπουν εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική που και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν δεσμευτεί και οι δύο ότι θα εφαρμοστεί τα επόμενα χρόνια. Να ενισχυθεί το ΚΚΕ που δουλεύει ακούραστα για να δυναμώσει αυτή η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία, δηλαδή με μια σειρά κόμματα που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Και γιατί, πάνω απ' όλα, ενισχύοντας το ΚΚΕ, θα είναι πιο ισχυρή η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή, σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και την πολιτική του το επόμενο διάστημα. Πάντως, το κύριε... βασικό είναι ότι εμείς δεν περιοριζόμαστε σε μία άμυνα απέναντι σε αυτή την επίθεση. Προτείνουμε, έχουμε σχέδιο και πρόγραμμα για το σήμερα και το αύριο. Προτείνουμε εναλλακτική λύση. Λέμε δηλαδή ότι απέναντι σε αυτή την κάλπικη αντιπαράθεση ευρωπαϊστών εθνικιστών που προσπαθούν να εγκλωβίσουν το λαό, υπάρχει η πραγματική λύση σε όφελος του λαού, η πάλι για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Ναι. Υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση. Εσείς το λέτε, δεν ξέρω πόσο ο πολίτης πείθεται από αυτό, όμως το λέω αυτό και έχω το μυαλό μου, ξέρετε, και στις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά τα στοιχεία τα δημοσκοπικά που δημοσιοποιούνται και που μαθαίνουμε. Όμως λοιπόν έλεγα, φαίνεται πως και έτσι συνηθίζει να συνηθίζεται να συμβαίνει, είναι πιο ριζοσπαστικοποιημένη, να το πω έτσι, η νεολαία, και το λέω αυτό και με αφορμή τις χθεσινές φοιτητικές εκλογές που μαθαίνω ότι η πανσπουδαστική εκεί έχει ενισχυθεί. Ήταν ένα αισιόδοξο μήνυμα, έρχεται μετά από άλλα μηνύματα, σας θυμίζω και την κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και μια δυναμική που αναπτύσσει η ΚΝΕ όλο το τελευταίο διάστημα, που δείχνει ότι υπάρχει ένα δυναμικό τμήμα νεολαίας που μπορεί να διευρυνθεί. Ναι. Ένα τμήμα νεολαίας που δεν σκύβει το κεφάλι. Που μετά, κύριε Παπαδόπουλε, με χιούμορ θα σας πω, συντηρητικοποιείται. Λέω, ναι, τώρα εγώ. Υπάρχει τμήμα της νεολαίας το οποίο συντηρητικοποιείται. Φυσικά δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο. Υπάρχει, ναι, διαπάλη, ναι, και μέσα στη νεολαία. Ναι. Το σημαντικό όμως που κρατάμε είναι ότι υπάρχει τμήμα της νεολαίας αγωνιστικό που δεν σκύβει το κεφάλι. Αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Δεν αποδέχεται ένα μέλλον το οποίο θα είναι η σημερινή κατάσταση, δηλαδή δουλειά χωρίς δικαιώματα, μερική απασχόληση, διέξοδος, η μετανάστευση στο εξωτερικό και τα ατέλειωτα ωράρια εργασίας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν αποδέχεται δηλαδή ότι θα ζήσει μέσα σε αυτή την κόλαση της πολιτικής μνημονίου διαρκείας που τον έχουν καταδικάσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και ειδικά για νέους που θα ψηφίσουν πρώτη φορά, έχει σημασία να τονίσουμε ότι προοδευτικό είναι να αντιστέκεσαι σε μια πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες σου, να συμμετέχεις ενεργά σε συλλόγους, σωματεία, όπως οι νέοι που συμμετείχαν χτες στις φοιτητικές εκλογές και έδωσαν μια δυναμική στο ψηφοδέλτιο της πανσπουδαστικής. Όπως προοδευτικό ιστορικά είναι πάντα να αγωνίζεσαι για την κοινωνική απελευθέρωση. Γι' αυτό και λέμε ότι το δικό μας μήνυμα, το μήνυμα πάλι για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, είναι η πραγματική διέξοδος και για την νεολαία και για το λαό. Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη να έχετε. Να είστε καλά. Yeah. Για χαρά σας. Γεια σας.